Ο Τόνι Μπλερ ήταν η ξεκάθαρη εξαίρεση ως προς τον ζήλο με τον οποίο πρόσφερε την υποστήριξη της Βρετανίας στον πρόεδρο Μπούς. Όπως ο Μπούς, ο Μπλερ ήταν εξ αρχής απολύτως πεισμένος ότι ήταν επίγουσα ανάγκη να εξαλειφθεί με τη βία ο σοβαρός διεθνής κίνδυνος για την ύπαρξη της ανθρωπότητας, τον οποίο θεωρούσε ότι εκπροσωπούσε το Ιράκ που κατήχε όπλα μαζικής καταστροφής. Όταν τον Απρίλιο του 2002 ο Μπλερ επισκέφτηκε τον πρόεδρο Μπούς στο ράντσο του στο Τέξας, είχε καταλήξει ήδη στο συμπέρασμα ότι η απομάκρυνση του Σαντάμ θα ήταν υπηρεσία προς τον κόσμο και ιδιαιτέρως προς τον Ιρακινό λαό. Είχε δει ότι η επέμβαση της Δύσης το 1999 για να προστατεύσει τον πληθυσμό του Κωσυφοπεδίου ήταν αποτελεσματική, ενώ το επόμενο έτος είχε διατάξει βρετανικά στρατεύματα να επέμβουν, πράγμα που έκαναν και πάλι επιτυχώς στον εμφύλιο πόλεμο στην Σιέρα Λεόνε, άλλοτε βρετανική αποικία. Πιο πρόσφατα ο Μπλερ είχε θεωρήσει ότι οι Ταλιμπάν είχαν εκδιωχθεί για πάντα, όπως πίστευε τότε, από το Αφγανιστάν. Έτσι ο Μπλερ υποστήριξε με σχεδόν ιεραποστολικό ζήλο τον στόχο της αλλαγής καθεστώτος στο Ιράκ. Ωστόσο αντιλήφθηκε ότι η Βρετανία δεν θα μπορούσε να δώσει την υποστήριξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη μόνο τον αφανισμό του Σαντάμ ως τυράννου, όσο ευπρόσδεκτος κι αν ήταν ο αφανισμός του. Αυτή η δικαιολογία δεν αρκούσε ούτε σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, ούτε για να κερδίσει την υποστήριξη του βρετανικού λαού στον πόλεμο. Το κρίσιμο ζήτημα, τόνιζε ο Μπλερ, ήταν η κατοχή από το Ιράκ όπλων μαζικής καταστροφής. Η Αμερικανική και η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών πίστευαν πως ο Σαντάμ ανεφοδίαζε τα Ιρακινά από θέματα βιολογικών και χημικών όπλων, που το 1991, μετά τον πρώτο πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τα Ηνωμένα Έθνη τον είχαν υποχρεώσει να καταστρέψει. Με μεγάλη απροθυμία και υπό την απειλή επίθεσης για μη συμμόρφωση με την απόφαση 1441 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Σαντάμ επέτρεψε σε μια ομάδα επιθεωρητών όπλων του ΟΗΕ με επικεφαλής τον Σουηδό διπλωμάτη Hans Blix να πάει στο Ιράκ τον Νοέμβριο του 2002. Στις 7 Μαρτίου του 2003 η ομάδα του Blix δημοσιοποίησε την έκθεσή της, στην οποία δήλωνε ότι δεν είχε βρει τίποτα. Ωστόσο, σε εκείνη τη φάση, η ανέβρεση όπλων μαζικής καταστροφής ήταν δευτερεύουσα. Η Αμερικανική κυβέρνηση είχε πάρει ήδη την απόφασή της. 2 μήνες νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε πει στον Ράμσφελτ και στον Υπουργό Εξωτερικών Κόλιν Πάουελ ότι ήταν αποφασισμένος για πόλεμο εναντίον του Σαντάμ. Ο Μπλερ είχε αποφασίσει και αυτός από καιρό. Τον προηγούμενο Ιούλιο είχε στείλει ιδιωτικό και απόρριτο σημείωμα στον Μπούς, με το οποίο διαβεβαίωνε τον Αμερικανό πρόεδρο πως ό,τι κι αν γίνει, θα είμαι μαζί σας. Άρε πονηρία λεπού, Αγγλίδα. Τους μπρόχναν τους Αμερικάνους να πάνε να κάψουνε και το Ιράκ. Και αυτοί από πίσω πάντα.